Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης έπειτα από συνάντηση που είχε με δήμαρχο της Αττικής παρά τα μέτρα που είχαν ληφθεί με σκοπό τη μη μετάδοση του ιού. Είναι σίγουρο ότι μετά από εξέταση μοριακού τύπου βρέθηκε θετικό. Είχε προηγηθεί μια συνάντηση την Παρασκευή με έναν δήμαρχο της Αττικής, είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα. Εκείνος όμως το Σάββατο δήλωσε ότι έχει τα συμπτώματα και ήταν θετικό στον COVID. Ο αντιπεριφερειάρχης μου την Δευτέρα έκανε τεστ που βρέθηκε σε εκείνη τη συνάντηση, βρέθηκε θετικός. Το ίδιο έκανα και εγώ σήμερα και βρέθηκε θετικό. Ο ίδιος όπως δηλώνει είναι ασυμπτωματικός. Μάλιστα η σύζυγός του Μαρίνα Πατούλη και ο γιος του Αλέξανδρος έκαναν το τεστ και βγήκαν αρνητικοί. Είχατε κάποια συμπτώματα? Όχι, δεν υπάρχουν συμπτώματα, δεν είχα συμπτώματα. Μέχρι σήμερα και μέχρι τώρα που μιλάμε έχω και κορεσμένη ενταυσία και δεν έχω κανένα σύμπτωμα. Η σύζυγός σας, η κυρία Πατούλη, έκανε το τεστ? Είναι αρνητική και ο Αλέξανδρος και η Μαρίνα. Επειδή πολλοί κόσμος ακόμα και τώρα αναρωτιέται αν υπάρχει κορονοϊός, ακούμε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, ποια είναι η δική σας απάντηση σε όλα αυτά? Ο κορονοϊός είναι ένας αέρατος εχθρός, ένας ιός, ο οποίος είναι υπαρκτός και μέχρι την πλήρη ίαση που είναι ο εμβολιασμός, θα πρέπει άπαντες να προσέχουμε.